μπαμπά καλά θα πει. Μπαμπά, συγγνώμη! Να σου πω, θα κλείσω. Ξέχασα να σας πω ότι έχω γενέθλια σήμερα. Και πού το 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 πού το. Θα φέρω μετά κέρασμα, σταμάτα εσύ. Μετά. Και θα πάμε δρομή. Θα πάμε προς Σιτία, θα πάμε προς το Βάι. Θα πάμε να δούμε πράγματα και καταστάσεις τα οποία είπαμε δύσκολα γίνονται. Ξέρεις τι είναι αυτό? Το ξέρεις ότι υπάρχει ένας τόπος στην Κρήτη που δεν επιτρέπεται να μπεις ποτέ μέσα εκεί παρά μόνο 6 ώρες ολόκληρο το χρόνο? Όχι. Θα πάμε να το δούμε. Ξέρεις τι είναι? Είναι. Δεν θα σου πω. Εδιώστητε! Έλα ρε παιδί μου! Λοιπόν, έχουμε αλλάξει αμάξια, είναι... έχω έρθει με τον Μιχάλη και τώρα θα πάρουμε τους φίλους μας να δούμε πού είναι. Πέτρο, τι θα φάμε όταν φτάσουμε? Θα φάμε μπιφτέκια, Μιχάλη! Αυτό λέγαμε και εμείς. Θα σου πάρω μπιφτέκια στο Βάι. Θέλεις πρώτα όμως να κάνουμε λίγο κανό? Τι να κάνουμε? Κανό! Ναι, κανό! 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 Λοιπόν, πού είστε? Πάμε πιο γρήγορα από ταχύτητα του ήχου και δεν ακούμε. Εμείς έχουμε φτάσει σε Λινάρι. Ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Μην χαθούμε μόνο, ναι. Και που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει στο αμάξι. Εδώ είμαστε και πάλι. Είπαμε, η διαδρομή είναι μεγάλη. Και έχουν γίνει 2-3 αλλαγές στο πλάνο μας. Επειδή ο συνήθως αργήσαμε λίγο, θα πάμε να πάρουμε τον πρώτο μας οδηγό, ο οποίος θα είναι η φίλη μας η Ελευθερία από το Δήμο Σιτίας, και θα κατευθυνθούμε προς το Βάι. Θα πάμε πρώτα στην παραλία και μετά στο δάσος. Ενώ πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Δεν πειράζει όμως, είναι μικρή. Πάμε πρώτα για ένα μπανάκι, να ξεπιαστούμε, να κάνουμε και λίγο κανό. Κανό! Κανό! Εγώ θα κάνω κανό! Και μετά θα πάμε να δούμε το υπέροχο φυσικό τοπίο που μας χαρίζει αυτό το μοναδικό μέρος στην Κρήτη μας. Για την ώρα. Πάλι μην περιμένετε δάση και τέτοια κίνηση. Λοιπόν, η διαδρομή ήταν τεράστια, αλλά τα καταφέραμε. Φτάσαμε στη Σιτία και ήρθαμε στη Σιτία να κάνουμε τι? Ήρθαμε να πάρουμε το πρώτο μας οδηγό, την Ελευθερία. Και φυσικά να πούμε ένα γεια στον δήμαρχο, ο οποίος μας τα κανόνισε όλα αυτά. Και φυσικά το γεωπάρκο. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος σε αντίθεση με τους φίλους μου. Πώς πάει? Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε το δικό μου mood και θα πάμε να βρούμε την Ελευθερία. Έλα! Αυτή είναι η Ελευθερία, πού πάμε? Βάι. Πάμε στο Βάι. Τηλεφωνάκι. Έλα Κωστή! Ναι φίλε, είμαστε πολύ κοντά, όπου να είναι φτάνουμε. Θα σε πάρω μόλις φτάσω φίλε. Έλα, καλή αντάμωση. Τι κοιτάς ρε? Τι είναι αυτό το καινούριο κατζατάκι ρε? Τιούν. Τι τιούν? Αλήθεια τώρα? Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Πάει τη δρομή και θέλω να γεμίσει το backpack μου με όλα τα απαραίτητα. Θέλω φορτιστή, θέλω power bank. Ου, τι σκεφάλι μου κρεβόφια, και σαν μικρή διατακτήρια μας μακίνητε εδώ, σαντά. Γιώ, μακίνητε βαρ, γιώ, μακίνητε. Ωραία, πάμε να σας μιλήσουμε για την Dune. Tune, πάμε. Η Tune, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των tech accessories που θα την βρεις αποκλειστικά στα public, διαθέτει μία τεράστια γκάμα προϊόντων. Αποθήκες, προστατευτικό γυαλί για την κάμερα ή tempered glass για την οθόνη σου, power banks, καλώδια για τη μεταφορά data, παραδοσιακούς φορτιστές και φορτιστές αυτοκινήτου, αλλά και hands free, έτσι ώστε να είστε πάντοτε ετοιμοπόλεμοι, φροντίζοντας ώστε να μην λείπει τίποτα από το καλοκαιρινό backpack. Τα αξεσουάρ που σου καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Ναι, δεν ξεκινάμε. Θέλω ακουστικά, θέλω πόντς.
Τα ασύρματα ακουστικά Tune Rhythm Ora Pod σου επιτρέπουν να ακούς την αγαπημένη σου μουσική, να παρακολουθείς ταινίες ή να απαντάς τηλεφωνικές κλήσεις. Συνδέσου ασύρματα και απόλαυσε τον εντυπωσιακό και ζωντανό ήχο όπου κι αν πας. Μπομπα. Tune. Public. Public. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Vibe. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα διαδικαστικά. 20 λεπτά μόλις από τη Σιτία, παίρνει το δρόμο που πάει προς Παλέκα, Στρομονή, το πλοίο συνεχίζει όμως ευθεία και καταλήγεται στο Βάι. Όταν έρθετε εδώ πέρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε υπάρχει ένα πάρκινγκ 200-300 μέτρα πριν την παραλία, το οποίο είναι δωρεάν. Εάν θέλετε, προχωράτε λίγο πιο πέρα, μπροστά ακριβώς από την παραλία, υπάρχει άλλο ένα πάρκινγκ που βάζει περισσότερα αμάξια και είναι κοντά στα 3 ευρώ, πολύ decent. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Δεν θέλει ερώτημα νομίζω. Ήρθαμε να χαζεύσουμε αυτό το πραγματικά μοναδικό τοπίο σε όλο τον κόσμο. Ήρθαμε να μάθουμε πληροφορίες και να μην κάνουμε και λίγο τη φάση μας. Έχει πολύ αερά, γενικότερα στην Ανατολή θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω να μην μας προβληματίσει εμάς και να κάνουμε ό,τι έχουμε κανονίσει κανονικά. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην παραλία, να μπούμε μέσα στο δάσος, να μάθουμε πληροφορίες και μετά, για να δούμε. Έχετε τις επιλογές να κάνετε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν water sports, υπάρχουν mini bars, υπάρχουν καφετέρειες, υπάρχει απομόνωση, δεξιά και αριστερά πάρα πολλά κακουλπάκια. Και απολαύστε την ελευθερία που σας χαρίζει το Vibe. Εντάξει, εννοείται τους καλοκαιρινούς μήνες πλήθος κόσμου έρχεται σε αυτή την περιοχή για να θαυμάσει αυτό το πραγματικά μοναδικό τοπίο. Είμαστε μέσα του καλοκαιριού, άπειρος κόσμος και φυσικά είναι και το μεγαλύτερο σε μέγεθος δάσος με φοίνικες. Δεύτερο μετά ακολουθεί η Πρέβελη με πολύ μεγάλη διαφορά. Τι πάμε να κάνουμε τώρα? Πάμε να βρούμε τον Κωστή. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα εδώ πέρα στην παραλία και πάμε να βρούμε τον Κωστή για να μπούμε λίγο μέσα στο δάσος να μάθουμε πολύ ωραίες πληροφορίες. Θέλεις να σου πω ένα ακόμα πάρα πολύ περίεργο και αστείο info? Κάμποσα χρόνια πριν, μια εταιρεία με σοκολάτα που έχει μέσα καρύδα, δεν χρειάζεται να λέμε τα ονόματα, η πιο γνωστή από αυτές, έκανε την πρώτη της διαφημιστική παγκόσμια καμπάνια στο Vi, όταν ακόμα ήταν πάρα πολύ άσημο. Ήρθαν λοιπόν και στήσαν όλο το διαφημιστικό τους, προσθέσανε καρύδες στους φοίνικες, οι φοίνικες εδώ πέρα δεν έχουν καρύδες, αλλά όλο αυτό το κομμάτι έκανε το Vi ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και η επισκεψιμότητα του από τότε έχει ανέβει στο Θεό. Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι. Ο γλυκούλης μου ο Γιώργος ήρθε και μου έδειξε κάτι πριν και ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου και να πάμε να το δείξουμε. Θέλεις να έρθεις να το δείξουμε τι μου έδειξε ο Γιώργος? Πάμε. Έλα. Θέλει κάτι να μου πει, Γιώργο μου? Θα έρθεις. Λοιπόν, το good spot για Ακής είναι εδώ πέρα πάνω. Υπάρχουν δύο παρατηρητήρια. Το ένα είναι από τη δεξιά πλευρά της παραλίας που είναι λίγο στα 2 λεπτά και ανεβαίνει 4-5 σκαλάκια και υπάρχει άλλο ένα το οποίο είναι στην άλλη πλευρά της ακτής και από εκεί πέρα μπορείς να δεις όλο το Vi. Εμείς έχουμε drone, οπότε θα πάμε μόνο στο ένα για να δούμε λίγο το σημείο και να δώσω ένα φλέξ στο Γιώργο μου, εντάξει, πάμε. Πάμε.
Πρώτα απ' όλα λοιπόν, συναντήσαμε τον φίλο μας τον Κωστή, Κωστή Λιμπερίου, πρόεδρο του ΔΟΚΑΣ. Γεια σου, φίλε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, φίλε. Αρχικά να σε ευχαριστήσω για όλο αυτό το πράγμα που έχεις κανονίσει για μας αυτές τις μέρες και εσένα και τον Δήμο Σιτίας φυσικά. Και θέλω να μου πεις λίγο πού είμαστε και τι πάμε να κάνουμε. Η χαρά είναι όλη δικιά μας που στηρίζεται πάντα την περιοχή μας. Είμαστε στην περιοχή του Βάη, στο Φοινικό Δάσος. Είμαστε μέσα στο Φοινικό Δάσος. Είμαστε μέσα στο Φοινικό Δάσος. Έχουμε πάρει ειδική άδεια για να βρισκόμαστε εδώ, για να δείξουμε στους τηλεθεατές και τους λάστιχους της εκπομπής σου τις ομορφιές του τόπου και τα ηλιακά τοπία που έχει η περιοχή μας. Αυτό ακριβώς θέλαμε να κάνουμε και θέλω να πάμε τώρα να κάτσουμε κάπου ηλιακά, όπως λες, κάτω από έναν ωραίο φοίνικα και να μας πεις 2-3 πραγματάκια για αυτόν τον πραγματικά μοναδικό τόπο σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πριν πάμε όμως με τον Κωστή να ακούσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει, πάμε στο φίλο μας τον Μιχάλη που έχει ντυθεί λίγο μίγα να δούμε το Βάη λίγο διαφορετικά. Εδώ τον τρίωνο άλλο το έκανε χορτοκοπτικό, έπεσε, το βρήκαμε όλα καλά. Πάμε πίσω. Είναι πραγματικά τρομερό, ρε φίλε, όταν μπαίνεις σε μια περιοχή η οποία ξέρεις ότι είναι απάτητη, ότι είναι προστατευμένη και σου δίνεται αυτή η άδεια να μπορέσεις να πας να την εξερευνήσεις. Νιώθεις μικρός, νιώθεις δέος και θέλεις να ρουφήξεις κάθε δευτερόλεπτο που είσαι εδώ. Αυτές τις στιγμές δεν γίνονται εύκολα, δεν δίνονται εύκολα αυτές οι άδειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά και πάμε να δούμε τι άλλο θα μάθουμε. Μπορείς να με πιάσεις. Λοιπόν, το ιδηλιακό τοπίο το βρήκαμε να κάτσουμε από κάτω. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λίγο να μου πεις μερικά πραγματάκια για αυτόν τον ιδιαίτερο πραγματικά τόπο. Βρισκόμαστε στο ανατολικό τεράκιο της Κρήτης. Να τα λέμε. Στο μοναδικό φοινικό δάσος της Ευρώπης με την τόσο μεγάλη έκταση, περίπου 250 στρέμματα, όπου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τους φοίνικες στο Θεόφραστο. Οκ. Okay. Γιατί υπήρχε μία έτσι, είναι, δεν είναι, υπάρχουν 2-3 εκδοχές. Θέλεις να μου πεις λίγο το παραμύθι αυτό. Υπάρχει μία εκδοχή που λέει ότι έχουν δημιουργηθεί φοίνικες από κάποιους πειρατές. Πέταξαν κουρμάδες. Σωστά. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη εκδοχή που λέει ότι ήρθε σπόρος και. Και έγινε η φάση εδώ. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι είναι ένα κόσμο πραγματικά για την περιοχή. Είναι αξιοθέατο μοναδικό όχι μόνο για τη Σιδηρία, για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Έρχονται από όλο τον κόσμο. Είναι ένα carte postal στην Κρήτη, ρε φίλε. Είναι γεγονός. Θυμίζουν εξωτικές παραλίες, φοίνικες, τρομερά νερά. Έτσι, τι άλλο θες. Καραβική. Είναι κάτι το οποίο το προστατεύουμε όλοι. Και ο Δήμος, και η περιφέρεια, και οι υπηρεσίες, αλλά και η κεντρική κυβέρνηση. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο παραπάνω γι' αυτό. Τι εννοούμε προστατεύουμε, ανήκει στο Natura. Είναι περιοχή Natura. Είναι ένα είδος το οποίο είναι δημικό. Προστατεύεται λοιπόν και από την κειμένη νομοθεσία. Από εκεί και πέρα, φυσικά δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Και από κάποια ώρα και μετά κλείνει και η πόρτα για την πρόσβαση στην παραλία. Okay. Για να μην έρθουν κάποιοι που θέλουν να μείνουν το βράδυ, να ανάψουν τις φωτιές τους και να περάσουν τόσο ειδηλιακά. Υπάρχουν άλλες περιοχές που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε γαλάζια σημαία είναι πολύ σημαντικό για την παραλία μας. Γιατί η γαλάζια σημαία προϋποθέτει κάποια πράγματα όπως πρόσβαση σε αμαία, κάποια αποδυτήρια, ντουζ και όλα αυτά. Υπάρχει ένα ψυκτήριο
Και γενικά τηρούμε ό,τι προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. Προς αποθηκή παρεξηγήσεων, το ότι είναι σε Natura δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν διάφορες. Γιατί υπάρχουν διάφορα facilities εδώ. Δηλαδή, μπορεί να, να μπουν όντως καρέκλες, μπορεί να υπάρχει ένα ψυκτήριο, αλλά τι είναι αυτό που το περιορίζει. Σίγουρα όλα αυτά που θα μπουν πρέπει να είναι με μέτρο. Okay. Δεν πρέπει λοιπόν να γεμίσουν η παραλία με ομπρέλες και εξαπλώσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι για το αν τηρούνται όλα αυτά. Και σίγουρα στις περιοχές Natura δεν επιτρέπεται όσον αφορά η δόμηση, η υπερβολική δόμηση, η αυθαίρετη δόμηση. Και κοιτάμε πράγματα όπως είναι το δάσος του Βαγιού, που και από εκεί έχει πάρει το όνομα. Κάβες το λίγο αυτό. Το Βάι είναι αυτό που λέμε ο Φίνικας. Και επειδή είναι ένα δάσος από φίνικες και πολλές συστάδες, έχει προκύψει η ονομασία Βάι. Να πούμε ότι το ΒΑΗ ανήκει και αυτό στο Γεωπάρκο Σιτίας. Ωραία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα από τα γεωπάρκα της Ελλάδας και ένα από τα 145 του κόσμου. Που αυτό σημαίνει ότι έχουμε προστασία και από την UNESCO, εκτός δηλαδή από τα, όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να είμαστε τυπικοί και σωστοί και στο κομμάτι UNESCO. Πρέπει λοιπόν να το διατηρούμε καθαρό, να το διατηρούμε ασφαλές, να τηρούμε ό,τι κάνουμε και στο σπίτι μας. Γιατί αυτό που θα αφήσουμε πίσω σαν κακό αποτύπωμα δυστυχώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στο ΒΑΗ, γενικότερα στην περιοχή μας. Και αυτό νομίζω είναι ό,τι πρέπει για να κλείσουμε. Η παιδεία πάνω απ' όλα. Να μάθουμε λίγο και τους ανθρώπους, τους νέους που έρχονται, το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Να διατηρούν όλους αυτούς τους παράδεισους που έχουμε πια, που υπάρχουν εδώ πέρα τόσα χρόνια. Πριν ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρεις τι λέω να κάνουμε. Λέω να πάμε προς τα water sports, ευχαριστώ. Να κάνουμε κάτι λίγο έτσι πιο active. Τι λες. Σωστά. Γιατί ρεμίσαμε. Έμα. Είναι μπιφτέκια. Πώς είστε? Καλά εσύ. Καλά. Θα πετάξουμε σε λίγο. Μιλήσαμε για το Βάι, μιλήσαμε. Μάθαμε όλα τα μυστικά για αυτό το πραγματικά μαγευτικό τόπο. Τώρα έχουμε έρθει πάλι στην παραλία. Είμαστε μπροστά από τα water sports που υπάρχουν εδώ πέρα στην περιοχή. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα κανό. Θα πάρω το φίλο μου τον Γιώργο. Θα πούμε στα κανό και θα πάμε να εξερευνήσουμε τις δίπλα παραλίες. Δυστυχώς έχει πολύ αέρα. Αλλά τι να κάνουμε. Οι υπόλοιποι θα κάτσουν εδώ, θα αναλάβουν λίγο φορτίσεις, θα αναλάβουν λίγο να ξεκουράσουν και τα σχετικά. Και εμείς θα πάμε στην περιπέτεια. Θα βάλουμε και τα βαρύτητα προστατευτικά, έχει αέρα, εντάξει μπάνιο ξέρουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τα φοράμε. Θα βάλει και ο Γιώργος μου το άνω. Και είμαστε έτοιμοι. Σχεδόν έτοιμοι. Πάμε σε αυτούς που μένουν πίσω να κάνουμε καμιά δουλειά. Τρεμάνα, πρέπει να φορτίσεις λίγο. Thanks. Κάτι ξέχασες. Σαν. Καλώδιο, ας πούμε. Μεράς, ρε. Θέλω ένα powerbank εύθριστο δυνατό για έκτακτες περιπτώσεις. Ωραία, σε έχω στην Dune. Powerbank Dune Ultramag MagSafe Wireless. Ασύρματο powerbank 5000 mAh, είναι μικρό, ελαφρύ και δυνατό. Και στυλάτο. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα λεπτό μεταλλικό αντάπτορα Ultramag με αυτοκόλλητο ώστε να το κολλήσεις στο πίσω μέρος της συσκευής σου. Wow! Tune. Πάμε. Εδώ οι φίλοι μας θυμάζουν το κάνω. Ο άλλος κάνει το βοσκό. Ο άλλος κάνει τον οδικό. Και άμα γίνει καμία βλακία, τι θα κάνουμε. Θα φωνάξουμε και θα έρθετε. Εντάξει, δεν σημαίνει εκεί. Θα τη βάλω να σου πω την αλήθεια. Θα το λύσω. Σούπερ, πάμε.
Για για πες. Τι για θέλει αυτός, ρε. Εκτός από αυτό θα πεις κάτι. Μια παραλία μόνοι μας. 5 λεπτά από το Βάι. 5 λεπτά πραγματικά από το Βάι, ρε. 5 λεπτά από το Βάι. Και δείτε που είμαστε. Και να ξέρεις τι λείπει, ε. Ρίχνουμε. Να σε δούμε. Φύγε. Είσαι ο Meet You Cannon. Είσαι έτοιμος! Ναι! Θα σαλπάρουμε! Πάμε! Είσαι έτοιμος! Να κάνουμε τι να σαλπάρουμε! Τι μου δείχνεις! Είσαι έτοιμος να σαλπάρουμε! Να πάμε πού! Να κάνουμε τι! Είσαι έτοιμος! Να σαλπάρουμε! Να πάμε πού! Είσαι έτοιμος! Να σαλπάρουμε! Να πάμε πού! Να κάνουμε τι! Όχι άσχημα, δεν χρειάζεται να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε μια φορά να το κάνετε στο Βάι. Κανό, 5 λεπτά, παραλίες υπέροχες, μοναδική εμπειρία. Και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ήταν το υπέροχο Βάι μας. Για την ώρα τέλος. Πάμε να συνεχίσουμε την εκδρομή μας. Έχουμε αρχίσει λίγο και πεινάμε. Και τι καλύτερο από το να πάμε να φάμε μοναστηριακό φαγητό με εξαιρετικές πρώτες ύλες σε ένα μοναδικό και ιστορικό τόπο. Πού? Στη Μονή του Πλού. Μία από τις πιο ιστορικές μονές ολόκληρης της Κρήτης. Κρατήσαμε λοιπόν το Βάι και πάμε προς Μονή του Πλού. Είναι γύρω στα 7-8 λεπτά διαδρομή με το αμάξι σε αυτό το πραγματικά υπέροχο τοπίο. Πάμε να συναντήσουμε τον ηγούμενο της Μονής και πάμε να μας ανοίξουν τις πόρτες σε ένα από τα πιο απίστευτα και ιστορικά μοναστήρια. Για να δούμε τι θα δούμε. Ιστορία του Σουμπίλη, ο προηγούμενο πατέρα, που είναι και ένα τμήμα τη ιστορία του μοναστηρίου, είναι εδώ 60 χρόνια. Είναι παιδί και παραμένει παιδί. Πάτε την ευλογία σα. Καλώς ήρθατε πολύ. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο στο έτσο διευθυνοσία να δοκιμάσετε ένα προϊόν που παράγουμε εδώ στο μοναστήρι. Λοιπόν, σα αφήνω σε καλά χέρια, σε έμπιστα χέρια. Σε βλέπουμε αργότερα. Καλώς ήρθατε. Χαρά μα. Πάτε φιλόθεια, αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και γνωρίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλω να προσπαθήσετε να ξετυλίξετε ένα κουβάρι τόσο αιώνων. Και να μας πείτε δύο πράγματα για την ιστορία του μοναστηρίου. Ευχαρίστω. Βέβαια δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία από την είδηση του μοναστηριού, όμως σε ένα έγγραφο που βρήκαμε στη Μόσχα εντελώς τυχαία, με ένα έγγραφο του 1600
42 που το έστελνε ο ηγούμενος από εδώ στο τσάρο τον Αλέξιο Μιχαήλωδης και του έλεγε να βοηθήσει το μοναστήρι, την Κρήτη, γενικά να μην την καταλάβουν οι Τούρκοι. Έκτοτε λοιπόν μετά από την καταστροφή σε αυτό το εκκλησάκι έγινε το σημερινό εκκλησάκι της Παναγίας και επειδή είναι πάνω στο ακροτήριο γύρω στους 1300 περίπου, έτσι τουλάχιστον εικάζεται από τις τοιχογραφίες που αποκαλύψαν μέσα στην εκκλησία, αναφέρεται λοιπόν ότι εχτίσαν το εκκλησάκι το οποίο το ονομάσανε Παναγία Ακροτηριανή επειδή είναι πάνω στο ακροτήριο. Αυτή την πόρτα υπάρχει απ' έξω ο Σταυρός με τα Δελφίνια και τα άλλα, η άλλη πόρτα είναι επιπλέον προσθήκη για περισσότερη ασφάλεια στο φρούριο μέσα εδώ στο μοναστήρι. Οι Βενετοί λοιπόν εκτός από αυτό έδωσαν προνόμιο στο μοναστήρι να έχει ένα κανόνι της εποχής που πέτουσε τα βόλια και επίσης να συντηρεί στρατιώτες στο μοναστήρι. Το 1600 λοιπόν που μπήκαν οι Τούρκοι, 1645 που μπήκαν από τα Χανιά, από δυτικά, και μέσα σε ένα χρόνο καταλάβαν όλη την Κρήτη, ένα μέρος του στρατεύματος πολιορκούσε το Ηράκλειο 20 χρόνια όπως είναι γνωστό, αλλά μέσα στο 1646 ήδη είχαν φτάσει εδώ οι Τούρκοι και όταν είδαν το μοναστήρι οχυρωμένο το ονομάσαν το Πλού, από τα τόπια που πέτουσε το κανόνι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Το, θα πει κάτι το σφαιρικό. Okay. Ναι, και το ονομάσανε το Πλού. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπουδαία εικονίσματα, πάρα πολύ παλιά εικονίσματα και μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής φυσικά. Ναι, ναι. Αυτά είναι ένα μέρος από αυτά που διασώθηκαν. Βέβαια, μέσα στο μοναστήρι, μάλιστα υπάρχει μια παράδοση στον κόσμο εδώ, ότι το μοναστήρι έχει 100 μια πόρτα και βρίσκονται οι 100 και η μια δεν βρίσκεται. Ευνευρεί μόνο τις 99, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει κατά κάποιο τρόπο, όχι ακριβώς ότι είναι έτσι. Αλλά επειδή όντως υπάρχει ένας κρυψώνας μέσα στο μοναστήρι, τον οποίο δεν τον ξέρει οποιοδήποτε, δεν ήταν γνωστός στον πολύ κόσμο, αλλά σε αυτούς που πρέπει να το ξέρουν μόνο, εκεί κρύβαν τα τσιμίλια, τα διάφορα. Από εκεί λοιπόν έχει επικρατήσει. Και όλο αυτό το μυστήριο με τη μία πόρτα που δεν ανοίγει, που εκεί στην ουσία είναι ο φυσαυρός του μοναστήρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, και εγώ σας ευχαριστώ. Είπαμε μερικά ιστορικά στοιχεία. Όσα προλάβαμε. Όσα προλάβαμε. Τα υπόλοιπα τώρα με τις σύγχρονες δραστηριότητες του μοναστηριού να πάτε κάτω στη γευσηγνωσία να δοκιμάσετε και προϊόντα από το μοναστήρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα, να ξέρετε. Να πάμε καλά. Να συνεχίσουμε την πόρτα μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στον χώρο της παλιάς φάμπρικας του μοναστηριού, δηλαδή το ονομάζουμε και φάμπρικα, ένας χώρος γευσηγνωσίας
και για το λάδι και για το κρασί. Το ονομάσαμε φάπρικα γιατί ήταν εδώ η παλιά φάπρικα του μοναστηριού. Όντως. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ μια παρουσίαση. Τι παράγουμε εδώ στο μοναστήρι, τι κρασιά έχουμε και τη τσικουριά μας. Λοιπόν, πολλές ετικέτες βλέπω αρκετά. Είναι οι κριτικές συγγενείς ποικιλίες. Κάνουμε μηχανική καλλιέργεια, είναι μηχανική. Τώρα βέβαια υπάρχουν συσκευάσματα, έχουμε μόνιμο γεωπόνο. Έχουμε γύρω στα 15 άτομα στους αχρούς κάθε μέρα στο μοναστήρι για να βγουν τα προϊόντα αυτά. Έχει γίνει κάπως πιο επαγγελματικό, αν με περιμένει. Έχει συστηματοποιηθεί. Okay. Το συστηματοποιήσαμε. Και το επαγγελματικό, να σου πω, το θέμα είναι να βρίσκουμε νέα παιδιά. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρίσκουμε νέα παιδιά να τα μοιήσουμε στην καλλιέργεια, να τα γυρίσουμε στη γη, να επιστρέψουμε. Τι βλέπεις τώρα και εσύ σε μια νεαρή ηλικία με αυτούς που επικοινωνείς, με αυτούς δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, βλέπεις συνολικά κινητά. Όχι, όμως αρχίζει και γυρίζει λίγο αυτό. Μακάρι. Αυτό είναι ευθύς έργων, διότι ποτέ δεν έχασε. Πάλι λέγανε η Αιγύρια χάνει ποτέ την αξία της. Έτσι. Και ό,τι δώσεις θα πάρεις. Έτσι, αγάπη δεν της αγάπη θα πάρεις. Γαλλιέζε εδώ, σε αυτό που σου δώσεις θα μπαίνει. Κάθε ετικέτα έχει μια ιστορία. Δηλαδή, εδώ κρατάω εγώ τώρα το γιατό. Γιατό, όπως είδατε, έχει πολύ αέρα σήμερα. Όλα τα δέντρα, αν δείτε στην περιοχή, έχουν γύρει. Οπότε, στο Θραψατήρι, που είναι μια περιοχή που έχει πολύ αέρα, δώσαμε το όνομα γιατό. Γιατό. Εδώ βλέπουμε το ασύρετικο. Το ασύρετικο είναι στο φοινικό δάσο του Σουβάη, ο μεγάλο αμπελόδα. Οπότε, τι κάναμε, βάλαμε τα φοινικό δάσο, τα φύλλα του φοινικό δάσου. Σαμόνιο, επειδή ήταν η αρχαία ονομασία του ακροτηρίου κάπω σίδερο. Η ονομασία φυσικά είναι από τι κανόνε του μοναστηριού. Που είναι μια πόρτα παραμένει κρυφή. Ναι. Μια πόρτα παραμένει κρυφή και βγάλαμε αυτό ο μύθο, α το πούμε, έτσι το δώσαμε για να ανακαλύψει τα αρώματα του προϊόντος, τα αρώματα και τη γεύση του κρασιού, την οποία μαζί με το βαρέλι μέσα που ανοίγει, γιατί όσο ξυγωνώνεται και όσο το χρησιμοποιούμε, το ανακατεύουμε, το αναδεύουμε, τόσο παίρνει περισσότερα αρώματα, οπότε σε το απολαμβάνει κάτι καινούργιο. Βέβαια. Όλο αυτό το ότι αρχίζει το μοναστήρι και βγαίνει προς τα έξω, προς την αγορά, επηρεάζει το μοναστήρι καλά ή κακά? Καθένας όπως αντιλαμβάνεται. Άλλη μοναστική ζωή, βλέπετε τώρα η ώρα είναι περασμένη. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό, γι' αυτό το λέω. Η ώρα είναι περασμένη, το μοναστήρι νεκρώνει. Οπότε τα καλοκαιρικά μας καθήκοντα τα ασκούμε. Εμείς στον πρώτο ήταν πολύ νωρίς. Μέχρι να έρθουν οι πρώτοι πάλι να ετοιμαστούν, εμείς έχουμε κάνει την ακολουθία μας, έχουμε κάνει τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, έχουμε αναπαύσει την ψυχή μας από την ακολουθία και μετά ξεκινούμε μαζί με τους ανθρώπους που εργάζονται. Ξεκινούμε και εμείς την ημέρα μας τα διακονήματα. Εμείς ως διακόνημα το εκλαμβάνουμε, δεν το εκλαμβάνουμε ως business ή εργασία. Εμείς αυτό που κάνουμε βοηθάμε τον κόσμο. Πολύ απλό είναι αύριο το πρωί να πάρουμε μία απόφαση να καταληφθούν όλα. Mm-hmm. Αλλά τόσος κόσμος δουλεύει εδώ γύρω. Πόσα άτομα δουλεύουν γύρω? Αυτή τη στιγμή έχουμε 50 άτομα κάθε μέρα στο μοναστήρι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα 50 άτομα παίρνουν το μισό, 50 διαφορετικές οικογένειες. Α, οικογένειες. Διαφορετικές οικογένειες ζουν στο μοναστήρι. Δηλαδή δεν είναι ο αδερφός μου, ο ξαδερφός μου, ναι. Δεν είναι έτσι. Άρα κάθε παιδί είναι μια διαφορετική οικογένεια, οπότε 50 οικογένειες κάθε μέρα δουλεύουν εδώ στο μοναστήρι. Εξαιρετικό. Μακάρι αυτό το πράγμα να συνεχίσει να εξελίξεται και πιστεύω πραγματικά ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας στο μοναστήρι εδώ. Δικιά μας μόνο. Γιατί ήρθες εδώ πέρα, μετά που ξέρω αυτό, δουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι αυτό το οποίο κάνεις και θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον να επισκεφθούν τη Μονή, το Πλού και την ευρύτερη περιοχή της Ιτίας, που σε αυτή την περιοχή της Ιτίας που είναι και το γεωπάρκο της Ανατολικής Κρήτης, το Ξακουστό, δίνει τη δυνατότητα και να ζουν άνθρωποι και να δημιουργούν. Βασικότερο όλα είναι η δημιουργία. Έτσι ακριβώς. Να ξέρετε την Ανατολή, εγώ την έχω δεύτερο μου σπίτι και τον αγαπώ τον τόπο, τον υπεραγαπώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπαμε όλα, ακούσαμε ιστορία, είδαμε για τα κρασιά. Τι λείπει. Τι λείπει. Ό,τι θες. Λίγο φαγητό. Πάμε. Everybody, boys. Υγεία. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε, τιμή μας. Ευχαριστούμε πολύ για την οργάνωση. Ευχαριστώ. Και επειδή ο Μιχάλης μας σε λίγο να συνεχίσουμε έτσι με τα ευχαριστώ, λογικά θα μας επιτεθεί. Άσε κάμερα και έλα να φάμε. Ευχαριστούμε πάλι πάρα πολύ. Υγεία. Να είστε καλά. Μας καλώς.
Η Μονή του Πλού, στα μάτια τα δικά μου, είναι ένα μοναστήρι λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Είναι μια μονή η οποία πρωτοπορεί σε πάρα πολλά πράγματα και ίσως αυτές οι πρωτοποριακές κινήσεις που κάνει κάποιος να ενοχλούν και κάποιους άλλους να ευεργετούν. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Πρέπει ο κάθε ένας από εμάς, σε όποιο τομέα και αν υπάρχει, είτε είναι σε οποιοδήποτε χώρο, εκκλησιαστικό και μη, να εξελίσσεται και να προσπαθεί να φέρει την καθημερινότητα που ζούμε στην δικιά του κατάσταση. Να προσπαθεί δηλαδή να εξισορροπήσει το χάσμα που υπάρχουν συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και να δημιουργήσει μια αρμονία. Αυτή η αρμονία εδώ πέρα το πετυχαίνουν οι άνθρωποι 100%. Η κοινότητα ζει μαζί με την Εκκλησία, η Εκκλησία βοηθάει την κοινότητα, η κοινότητα βοηθάει την Εκκλησία και αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος θα πρέπει να πορευτούν όλοι. Φεύγουμε γεμάτοι από εικόνες, γεμάτοι από συναισθήματα και γεμάτοι από αυτό το υπέροχο φαγητό που μας δώσανε και φάγαμε. Μία επίσκεψη στη Μονή του Πλού απλά και μόνο για να μαγευτείτε από την ιστορία της, τα κρασιά της και το φαγητό της είναι σίγουρα μία στάση όταν έρθετε στην Ανατολή. Τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε, πάμε λίγο στα διαμερισματάκια μας, λίγο ξεκούραση και αύριο έχουμε τρομερά μεγάλη μέρα. Πού ήρθαμε! Κανείς δεν ξέρει! Εσύ! Αλέκα! Λοιπόν, και τώρα τα κάνουμε. Πάμε στο ξενοδοχείο. Και μετά? Πάμε να φάμε πιτέκ. Καλησπέρα! Εδώ θα κοιμηθούμε... Αγκαλίτσα όλοι. Τρεις μαζί. Όλοι μαζί. Τώρα το δωμάτιο είναι και για τους τέσσερις. Πέτρο! Έλα, τι έγινε! Τι έγινε, ρε! Έχει μια μπρίζα εδώ πέρα που να φορτίσουμε την κάμερα, τον gimbal, τον drone. Γατάκι! Τελευταίο και πιο σημαντικό, φορτιστή για τα πάντα έχουμε. Έχουμε! Φορτιστής πυρίζας Tune Dominion Multiport. Πολύ ταχεία φόρτιση σε πολλά διαφορετικά είδη συσκευών. Ένας μικρός αλλά δυνατός φορτιστής με δύο θύρες USB και δύο θύρες Type-C. Άσε με να μαντέψω. Tune από τα πάντα. Παίχτες εσύ. Καλά πήγε αυτό. Άλλη μια όμορφη μέρα. Good night. Καλημέρα! Θα ξυπνήσουμε και τον κόσμο που είναι δίπλα στους. Καλημέρα! Καλημέρα! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα! Αφήνουμε τον παλέκαστρο, πάμε στο κρεμμένο. Είστε λίγο έτσι σαν συμμορία. Κρεμμένος λοιπόν. Ποια είναι η φάση εδώ? Από τις μεγαλύτερες παραλίες της περιοχής, πάνω από 1,5 χιλιόμετρο μήκος η ακτογραμμή. Πάρα πολύ αέρας, ενδείκνυται ούτως ή άλλως για windsurf, είναι μία από τις πιο διάσημες παραλίες για ιστιοσανίδα. Υπάρχουν δύο σποτ στα οποία μπορείτε να νοικιάσετε εξοπλισμό και να κάνετε μαθήματα για να μπείτε σε αυτή τη φάση. Στην έξω τα νερά είναι αρκετά λεία γιατί ο αέρας δεν είναι τόσο πολύ. Όσο πάει πιο μέσα, αρχίζει και ο αέρας δυναμώνει. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση για να έχεις τους αρχάριους και τους λίγο πιο προχωρημένους. Και εδώ έρχεσαι για να αράξεις, να απολαύσεις και να κάνεις αυτό το extreme sport το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατικό και πάρα πολύ διάσημο στην περιοχή. Εμείς εδώ κανονικά ήρθαμε να δοκιμάσουμε τη τύχη μας σε αυτό το ιδιαίτερο sport. Αλλά επειδή ο χρόνος λίγο μας πιέζει και επειδή πρέπει να συναντήσουμε την οδηγό μας, τη Χριστίνα, θα πρέπει να το αναβάλουμε αυτό για λίγο. Γιατί πάμε να κάνουμε κάτι πραγματικά μοναδικό. Τι είναι αυτό, θα σου πω τώρα. Ήξερες ότι υπάρχει στην Κρήτη μια τοποθεσία στην οποία δεν επιτρέπεται είσοδος σε κανέναν? Ήξερες ότι σε αυτή την περιοχή επιτρέπεται να μπεις μόνο για 6 ώρες ολόκληρο το χρόνο? Ήξερες ότι για να μπεις εκεί πέρα θα πρέπει να έχεις πάρει άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τους τοπικούς φορείς και από το ναυτικό? Ξέρεις όμως ότι εμείς πήραμε όλες αυτές τις άδειες και θα πάμε να επισκεφτούμε αυτόν τον τόπο. Ετοιμαστείτε να φτάσουμε στο βορειοανατολικότερο σημείο της Κρήτης μας. Ετοιμαστείτε να επισκεφτούμε το πάρκο Κυριαμαδίου, το Κάβο Σίδερο, τον φάρο που έχει εκεί και την εκκλησία του Αγίου Ισιδωρού.
Ετοιμαστείτε για εικόνες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Αυτή είναι η Χριστίνα. Γεια σας, Χριστίνα. Γεια σας, Πέτρο. Θα είναι ο οδηγός μας για σήμερα. Με κάνεις πολύ μεγάλη χαρά. Ω, όντως. Ναι. Θέλεις να μας πεις έτσι ένα γρήγορο σάμα που πάμε να κάνουμε? Θα πάμε στην τέντα. Ωραία. Θα επισκεφτούμε το πιο στενό σημείο του σπιρίτης. Ωραίο. Ακούγεται μαγνητικό. Θα πάμε στο κουτιά μου. Οκ. Πάμε στο παροσίδερο. Για να πούμε εκεί πέρα, τι πρέπει να κάνουμε? Θέλουμε άδεια. Οπωσδήποτε. Την έχουμε την άδεια. Δεν ξέρω, την έχουμε. Την έχουμε βέβαια. Και μιλήσαμε και ουρανό, έτσι. Είναι περιορισμένη η διάρκεια που μπορούμε να είμαστε μέσα, οπότε θα τα πούμε, θα τα απολαύσουμε και πίσω. Να πούμε ότι είναι μέσα στο γεωπάρκο της αιτίας μας. Φυσικά, το Κάβο Σίδερο. Και να πούμε ότι τώρα θα φορτωθούμε στα μαξάκια μας και θα πάμε στο βορειοανατολικότερο άκρο της Κρήτης. Σωστά. Let's go. Φύγε από εκεί, θα φύγω από εκεί. Εντάξει, λίγο αρχίζει και γελάς με όλη αυτή τη φάση, με όλη αυτή την ομορφιά που βλέπεις εδώ πέρα. Κοιτάξτε πραγματικά πού είμαστε, ρε φίλε. Καλώς ήρθατε στο Λεμό και στην Τέντα. Εντάξει, out. Η κατάσταση είναι space, τελείωσε. Πέτρο, πώς σου φαίνεται εδώ? Απλά γελάω, είναι αστείο, μου φαίνεται αστείο τόση ομορφιά. Πες μου λίγο πού είμαστε και δώσε μου 2-3 γρήγορα info και να σε ρωτήσω πριν από αυτό. Ναι. Έτσι θα συνεχίσει η φάση. Ναι. Alright, για πες. Είσαστε στο σωστό μέρος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε σταματήσει στο Λεμό, όπως λέγεται το σημείο αυτό. Είναι το στενότερο σημείο της Κρήτης, θάλασσα από πάνω, θάλασσα από κάτω. Τώρα να είναι 25 μέτρα. Να είναι 30. Κάτσε, μαλώσει. Δεν θα μαλώσει. Πάρα πολύ windsurfers δεξιά και αριστερά. Ναι, δείχνεται το μέρος. Το βλέπουμε τον αέρα. Πάρα πολύ αέρα, πάρα λίγο να μας πάρει. Πάρα λίγο να σε χάσουμε κιόλας να φύγεις από εκεί πέρα. Okay. Και μετά από εδώ πέρα. Θα φύγουμε για Κυριαμάδη και Κάβο Σίδερο. Πρώτα θα σταματήσουμε λίγο. Θα σταματήσουμε στην τέντα. Στην τέντα, που το λέω τέντα, αλλά είναι η τέντα. Ναι. Παραλία πολύ όμορφη, να τη δούμε. Και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για Κάβο Σίδερο. Να ρωτήσω έτσι λίγο κάτι, καρπούλι που είδα. Για πες. Παίζει λίγο σκουπιδάκι παραπάνω. Δυστυχώς και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έρχεται από τη θάλασσα. Είναι ο τόπος, ο αέρας θα φέρνει όλα εδώ πέρα και το κάνει. Να καθαρίσουμε. Συνεχίζει αυτό. Άρα αυτό τι μας διδάσκει, ότι αυτοί που τα πετάνε. Ναι, να μην τα πετάνε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ωραία, πάμε τώρα να περάσουμε και το τελευταίο έλεγχο, Σωστά. Και να συνεχίσουμε το τρελό road trip. Τώρα θα πρέπει να κλείσουμε τις κάμερες, να κανονίσουμε τους φίλους μας τηλεθετικούς ότι μπαίνουμε μέσα με τις άδειες και τα σχετικά και θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς νιώθεις που είσαι στο Κάβο Σίδερο? Δεν πώς ξέρω τι να σου πω. Πώς νιώθεις που είσαι στο βόρειο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης? Αρχικά θα σου πω ότι νιώθω τυχερός. Αρχικά θα σου πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε εννοείται όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν για να πάρουμε αυτή τη σπουδαία άδεια και μας άφησαν να μπούμε σε αυτό το χώρο. Ναι. Τη βάση του Κυριαμαδίου εννοείται. Όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το ανεξερεύνητο κομμάτι που ήρθαμε να δούμε, που όπως καταλαβαίνετε αναγκαστικά δεν έπρεπε να τραβήξουμε κατά την πορεία μας για να φτάσουμε εδώ. Έχουμε συγκεκριμένη άδεια για να τραβήξουμε συγκεκριμένα κομμάτια αυτού του χώρου και φυσικά θα το σεβαστούμε και ήρθαμε μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ισίδωρου να μας πεις ό,τι πληροφορία πρέπει να μάθουμε. Ο Άγιος Ισίδωρος γιορτάζει στις 4 Φεβρουαρίου.
εκείνη την ημέρα είναι η πρόσβαση ανοιχτή με έλεγχο φυσικά για το κοινό. Έρχονται οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Υπάρχει και ένα περιθώριο κάποιων ωρών για την προσέλευση και την αποχώρηση. Και είναι η μόνη μέρα η οποία είναι ανοιχτή, σωστά, η βάση για να μπει ο κόσμος να επισκεφτεί την εκκλησία στη λειτουργία. Σωστά, σωστά. Σούπερ. Ναι, ναι. Να πω και το εξής βέβαια. Στο παρελθόν ήταν πολύ καλή αφορμή να μπουν να μαζέψουν αγριογεινάρες. Πες το, αλλά. Αλλά επειδή τις έχουμε ξεκάνει. Ερχόντουσαν λέει εδώ πέρα μαυροτικά και γεμίζαν τα κορυφαία και αγριογεινάρες, να πούμε. Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Ναι. Πλέον έχει σταματήσει το χόμπι αυτό, διότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός προς τη φύση και τη φέρουσα ικανότητα και τη δυνατότητα αναγέννησης της φύσης. Ό,τι πληροφορίες έχεις να μου πεις, ρίχτες τώρα. Λοιπόν, εδώ η εκκλησία του Αγίου Ισίδωρου είναι από το 14ο αιώνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχε εδώ και ένας ναός της Σαμόνης Αθηνά. Εξού και το όνομα. Σαμόνιο Ακροτήρι ή κάπως Σίδερο. Κάτι άλλο ενδιαφέρον που μπορούμε να πούμε είναι ότι αρχαιοτάτων χρόνων η ισχυρή πόλη της Ιτάνου ήταν η Ήτανος, η Ιερά Πίνα και η Χρυσός. Η Ήτανος λοιπόν επέκτηνε την κυριαρχία της από το κάβο Σίδερο μέχρι κάτω το ακροτήριο του Γούδουρα. Ήταν να εγκάλυπτε μια τεράστια περιοχή. Okay. Και ερχότανε μέχρι εδώ. Ερχότανε μέχρι εδώ, ασχολούνταν πάρα πολύ με το εμπόριο, με την αλληλεία, με την πορφύρα από το Κουφονήσι. Παρήγαγαν την πορφύρα και ζούσαν από αυτό. Και το χρώμα στην ουσία που λες, ναι. Μπράβο, που βάφανε τις μανδύες. Mm. Και από το δικτύο ναό του στο Παλέκαστρο. Νομίζω ιστορικά σας το έχουμε καλύψει. Αυτό που παρατηρώ, εγώ όταν μου είπανε πάνω να μην σκεφτούμε το πάρκο Κυριαμαδίου, η πρώτη με εντύπωση, γιατί δεν είχα καθόλου σε εικόνα τι υπάρχει εδώ, ναι, ήταν λέω ωραία, πάω σε ένα πάρκο, άρα κοιτάω δέντρα, κοιτάω πράσινο, κοιτάω μια περιοχή έτσι λίγο κατάφη. Not. Σειρασία. Πέτρα, βράχια, αέρας. Έτσι. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο καιρός αυτός, δηλαδή σήμερα έχουμε μια φυσιολογική μέρα. Αυτή είναι μια καλή μέρα. Είναι μια καλή μέρα, okay, okay, στον Κάβο Σίδερο. Βρισκόμαστε στο βορειοανατολικό τεράκρο της Κρήτης. Το ξέρουμε και θα το αναφέρουμε και αργότερα ότι γενικά η Ανατολική Κρήτη βρίσκεται πάνω στο τόξο της ερημοποίησης, με ό,τι αυτό σημαίνει, θα τα πούμε λίγο okay, πιο λεπτομερώς αργότερα. Επομένως, η βλάστηση μηδαμινή. Αρκετά ενδυμικά προστατευόμενα είδη, αλλά πολύ χαμηλή βλάστηση. Okay. Πάρκο φυσικά δεν έχουμε δάση, δεν έχουμε αυτά που φαντάζεται. Έχουμε όμως εικόνες πραγματικά μοναδικές. Ναι. Θα συνεχίσω να λέω ότι νιώθω όχι απλά τυχερός, δεν ξέρω πώς να περιγράψω όλο αυτό το πράγμα. Να συνειδητοποιήσεις το πού είσαι και το τι βλέπεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω τώρα να κάνουμε μία μικρή βόλτα στον Αγίου Σίδωρο και μετά να πάμε λίγο στα ψηλά, λίγο στο φάρο. Σύμφωνα. Να μας πεις λίγο για γεωπάρκο και για ερημοποίηση και τέτοια. Φυσικά, φύγαμε. Πάμε. Λοιπόν, θα την κάνουμε λίγο πολεμική τη συζήτηση. Την ανταπόκριση κανονικά, όντως, την κυριολεξία. Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχουμε φέρει λίγο το boom κοντά μας, έτσι που να μπορούμε να ακουγόμαστε. Και θέλω να μου πεις 2-3 πραγματάκια για το φάρο. Λοιπόν, ο φάρος εδώ είναι, όπως είπαμε, στη βάση του Κυριαμαδίου.
Χτίστηκε το 1880 από τη γαλλική εταιρεία φάρων, όπως έχτισαν και άλλους φάρους στη Σιτία. Καταστράφηκε από τους Γερμανούς το 1941 και ξαναφτιάχτηκε το 1948, οπότε βρίσκεται και σε λειτουργία. Και υπήρξε και μία πιο πρόσφατη ανακαίνιση, να το πω, τα τελευταία χρόνια, την οποία το βλέπουμε στη σημερινή του μορφή. Ακριβώς. Είναι λειτουργικός, είναι σε σημείο, τι να λέμε, και θέλω τώρα να φύγουμε έτσι από το πολύ πολύ αέρα, να πάμε να κρυφτούμε κάπου στο σκιανό και να μιλήσουμε για το γεωπάρκο. Ναι, έχει έρθει η ώρα, πιστεύω. Έχει έρθει η ώρα. Ναι, ναι, θα μου τα πεις όλα όμως. Πάμε, όλα, όλα, υπόσχομαι. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί και να μην φάνουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να φάνουν. Έχουμε έρθει στο φάρο και πάμε να μάθουμε πράγματα και ιστορίες και να μιλήσουμε λίγο για το γεωπάρκο της Σιτίας. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Περίμενες κάτι πιο ιδανικό από αυτή την τοποθεσία που είμαστε για να μιλήσουμε για το γεωπάρκο? Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Το σημείο είναι μοναδικό, η θέα εκπληκτική. Ιδανική τοποθεσία. Ιδανική. Μας λείπουν 2-3 πραγματάκια, αλλά. Μην είμαστε αχαριστοί. Ωραία να τα λέμε κι αυτά. Και θέλεις τώρα λίγο να σβαρέψουμε. Πάμε. Θέλεις να μιλήσουμε για το γεωπάρκο? Θέλεις αρχικά να μου πεις. Μου χαρά, πες μου. Τι είναι γεωπάρκο? Τα γεωπάρκα είναι, καταρχάς να πούμε ότι γεωπάρκα είναι περιοχές προστατευόμενες από την UNESCO. Ωραία. Έτσι. Είναι περιοχές που έχουν ένα γεωλογικό ενδιαφέρον, συνδυασμένο με ενδιαφέρον σημασία φυσιολατρική, περιβαλλοντολογική, πολιτιστική, ιστορική. Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων και είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ πέρα ότι τα γεωπάρκα είναι κάτι που δημιουργείται από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, οι τοπικές κοινωνίες κατανοούν ότι ο τόπος τους έχει κάτι ιδιαίτερο που θέλουν να το διατηρήσουν, να το προστατέψουν και να το αναδείξουν ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, κάτι που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μέρη, και γι' αυτό κάνουν όποιες ενέργειες απαιτείται για να πάρουν τον τίτλο του γεωπάρκου της UNESCO. Άρα, ένα γεωπάρκο δεν είναι μόνο να βλέπουμε βουνά, λαγκάδια, πετρώματα και τα σχετικά. Είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί την τοπική κοινωνία, τους θεσμούς που είναι μέσα εκεί, τις δραστηριότητες που γίνονται σε συνδυασμό με την γεωμορφολογική και φυσική κατάσταση που υπάρχει σε κάθε τόπο. Είναι αυτό ακριβώς. Θέλω να μου πεις λίγο για κινδύνους και για την προσπάθεια που χρειάζεται για να διατηρηθεί ένα γεωπάρκο και να υπάρχει μια αρμονία για όλες αυτές τις φορές που είπαμε. Ναι, αυτό είναι ένα στοίχημα όχι μόνο για το δικό μας το γεωπάρκο εδώ στη Σιτία, γενικά για τα γεωπάρκα παγκοσμίως, γιατί να πούμε ότι υπάρχει παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων, ευρωπαϊκό δίκτυο γεωπάρκων και ελληνικό δίκτυο γεωπάρκων. Είναι αρκετά δύσκολο, διότι όπως είπαμε μπλέκονται πάρα πολλά μέρη, δηλαδή μπορεί να είναι από τους επίσημους θεσμούς μιας κοινωνίας, μέχρι τον πιο απλό πολίτη, τον αγρότη, τον παραγωγό, τον βοσκό, που πρέπει όλοι αυτοί να συντονιστούν, να κατανοήσουν το όφελος που μπορεί να προκύψει για την περιοχή και την τοπική κοινωνία και κοινότητα από όλο αυτό, ούτως ώστε να προστατεύσουν αυτά που πρέπει να προστατευτούν. Οι προκλήσεις τώρα, ας πούμε, στις ερημοποιημένες περιοχές, επειδή αφού είμαστε εδώ, ας το αναφέρουμε, είπαμε και πρωτύτερα, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην Ανατολική Κρήτη, στο τόξο της ερημοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες της κλιματικής, των κλιματικών αλλαγών είναι πολύ ορατές στην περιοχή τη δική μας, με πολύ μεγάλη μείωση των βροχοπτώσεων, ξηροθερμικές συνθήκες, πολύ δύσκολες συνθήκες για τη βλάστηση. Το οποίο αυτό έχει κάποιο, έχει κάποιο μερίδιο άνθρωπος πάνω σε αυτό το κομμάτι, ή είναι πέρα από την κλιματική αλλαγή που υπάρχει όλοι και φθινόμαστε και τα σχετικά, είναι κάτι πιο δραστικό από την τοπική κοινωνία, το οποίο μπορούμε να αποφύγουμε? Ναι, σίγουρα. Ας πούμε αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα για τις αγριακινάρες. Οι αγριακινάρες, για παράδειγμα, που το είπαμε χαριτολογώντας. Ωστόσο, όταν κάτι γίνει μαζικό, δηλαδή όταν πέσουμε σαν ακρίδες πάνω σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, όπως είναι το οικοσύστημα της Ανατολικής Κρήτης, διαταράσσουμε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα πολλά είδη να αντέχονται πιέσεις, να εξαφανίζονται. Ένα άλλο παράδειγμα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι η υπερβόσκηση. Θα μου πεις πόσες χιλιάδες πια κατσίκια έχει στη Σιτία.
δεν είναι ο αριθμός το πρόβλημα. Είναι η χρόνια. Είναι, ναι, είναι η διαρκής παρουσία, η ανεξέλεγκτη παρουσία, η οποία σε συνδυασμό με τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στη φύση και στη τοπική βλάστηση να αναγεννηθεί και να ανανεωθεί. Αφού έχουμε πιάσει αυτό το κομμάτι, θέλω να λύσουμε και λίγο ακόμα ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπερδεύει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Νατούρα, γεωπάρκο. Δύσκολο θέμα αυτό. Για να σε δω. Για να δούμε αν μπορούμε να τα απλοποιήσουμε λίγο για τον κόσμο. Ένα γεωπάρκο δεν έχει νομοθετική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβάλλει κανέναν περιορισμό στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα γεωπάρκα μέσα από την εκπαίδευση που παρέχουν, μέσα από δράσεις σε σχολεία, μέσα από εκδηλώσεις για την τοπική κοινωνία, αποσκοπούν στο να ευαισθητοποιήσουν τους ντόπιους, ούτως ώστε οι ίδιοι να κατανοήσουν τι πρέπει να προστατευτεί και τι πρέπει να αναδειχθεί. Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην ουσία. Στην πραγματικότητα είναι αυτό ακριβώς. Οι περιοχές Natura 2000 είναι περιοχές οι οποίες είναι προστατευόμενες βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ανθρωπογενή δραστηριότητα, δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Τι δόμηση μπορεί να κάνει. Τι δραστηριότητες, βόσκηση κτλ. Κτλ. Στο γεωπάρκο της Ιτίας την χάνει να υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι και Natura γιατί είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα. Που είναι μέσα στο γεωπάρκο. Που είναι μέσα στο γεωπάρκο. Μία από αυτές είναι εδώ. Εδώ το Κάβο Σίδερο ανήκει σε μία από τις περιοχές Natura 2000. Έχω καλυφθεί. Χαίρομαι. Θα ήθελα να συζητάμε πάρα πολύ ωραία, αλλά με τα παραπάνω πράγματα που λέγαμε, αλλά δεν πειράζει. Για την ώρα μπορούμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα, να απολαύσουμε αυτές τις τελευταίες μας στιγμές στο βορειοανατολικότερο άκρο της Κρήτης, να το λέμε αυτό, να το χορταίνουμε γιατί δύσκολα θα ξαναρθούμε. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους τους φορείς. Φύγε μίγα. Και πάμε να κάνουμε μια τελευταία βόλτα. Φύγαμε. Σε ευχαριστώ φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Από το βορειοανατολικότερο άκρο της Κρήτης, από το Κάβο Σίδερο, από τον Άγιο Ισίδερο, από το πάρκο του Κυριαμαδίου, σας αποχαιρετάμε. Δεν πήγε απλά καλά, πήγε εξαιρετικά και ραντεβού την επόμενη φορά να δούμε τι άλλη τρέλα μπορούμε να κάνουμε.